Μαζί μας βρίσκονται και νέοι της Ενωμένης Δρομοκρατίας από διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Η επικοινωνία μαζί τους ήταν και είναι χαρά, παρηγοριά και ελπίδα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο υπεύθυνος νέων, υπεύθυνος επικοινωνίας των νέων και μέλος συντονιστικού οργάνου, Γιώργος Ρούντας, με καταγωγή από το Σούλι, είναι δικηγόρος από την Αθήνα. Γιώργο, έλα να σε δούμε, να μας πεις δύο λόγια. Υπάρθεν, η Ρωμιοσύνη εχάθη, και όμως όχι. Και γιατί δεν μπορεί να χαθεί ούτε η Ρωμανία, ούτε η Ρωμιοσύνη? Γιατί είναι ζυμωμένες με τη Χαρμολύπη. Γιατί η Ρωμιοσύνη είναι ζυμωμένη με την εκραναστάσιμη πορεία του Χριστού μας. Ξέρετε, κάποια στιγμή έπεσε στα χέρια μου ένα κείμενο του Αγίου Νεκταρίου, αυτού του πολύ μεγάλου Αγίου της πίστεώς μας. Έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος στο δοκίμιό του αυτό ότι η αποστολή και ο σκοπός των Ελλήνων και δι' των Ρωμιών που έχουν το ορθόδοξο φρόνημα είναι η μετάδοση του λόγου του Ευαγγελίου στην Οικουμένη. Η Ορθοδοξία και ο Ρωμιός είναι οικουμενικός. Ο σκοπός του είναι η μετάδοση της αγάπης. Ο Ρωμιός επλάστιος διδάσκαλος του γένους. Αυτό είναι το μοναδικό και απόλυτο όραμα που πρέπει να έχουμε στις καρδιές μας. Η Ρωμιοσύνη καμιά φορά μαρμαρώνει. Και γιατί μαρμαρώνει? Δεν χάνεται, απλά μαρμαρώνει. Γιατί μαρμαρώνει στις καρδιές μας ο Χριστός. Και όταν μαρμαρώνει στις καρδιές μας ο Χριστός, αυτό το όραμα της οικουμενικότητας του ελληνισμού μέσω της διαδόσεως του Ευαγγελίου, γιατί αυτή είναι η κλήση και η αποστολή του Έλληνος, όπως λέει και ο Άγιος Νεκτάριος, που οι Έλληνες έχουν ροπή προς την θυσία, προς την διακονία του ανθρώπου, αυτό το απόλυτο όραμα δεν μπορεί να λάβει σάρκα και οστά. Όταν λοιπόν στις καρδιές μας ξαναφέρουμε τον Χριστό, ξεμαρμαρώνουμε όλοι μέσα μας, όπως όλοι εσείς τώρα, που το δείχνετε έμπρακτα, τον μικρό μαρμαρωμένο βασιλιά που έχουμε στις καρδιές μας. Αυτό το απόλυτο όραμα το υπηρέτησε ο Άγιος Ιωάννης Δούκας Βατάτζης. Έβαλε τον εαυτό του πίσω και κάτω από όλους. Ήτανε διάκονος όλων, όπως έτσι απόλυτα διάκονος ήταν ο Χριστός. Το ίδιο όραμα αργότερα υπηρέτησε, μετά την πάροδο των αιώνων, και ο Ιωάννης Καποδίστριας. Δύο μοναδικά και απαράλλακτα, ατόφια, δείγματα ηγέτη. Υπηρέτησαν απόλυτα την πίστη στο Θεό, με άκρα ταπείνωση. Έβαλαν τον εαυτό τους κάτω από τον άνθρωπο, γιατί θεώρησαν ότι πρέπει να είναι διάκονοι και να εκπαιδεύσουν τους πολίτες την ευθύνη των οποίων είχαν στα χέρια τους, και έπρεπε να δώσουν τον καλύτερο δυνατό εαυτό τους. Αυτά τα δύο δείγματα ηγέτη είναι τα μοναδικά που όλοι μας έχουμε χρέος να τα ακολουθήσουμε στις ζωές μας. Αυτό που κάνατε όλοι εδώ σήμερα, εσείς και είστε εδώ, για κάποιους μπορεί να φαντάζει μικρό, όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο γιατί δίνεται κουράγιο, δύναμη και ελπίδα σε πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας και στους ανθρώπους που είναι και σε άλλα μήκη και πλάτη της γης. Γιατί παίρνουν κουράγιο στην καθημερινότητά τους, παίρνουν κουράγιο στον πνευματικό τους αγώνα και αποδεικνύεται πράκτος ότι όλοι παραμένουμε ζωντανοί. Ξέρετε, τυχαία, αν συγκρίνουμε και τον Άγιο Ιωάννη Βατάτζη και τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποία και η ομοιότης του ονόματος Ιωάννης, θα δούμε ότι έδωσαν σημασία στην παιδεία πάνω απ' όλα και στην πνευματική ζωή. Δεν έλεγε τυχαία ο Ιωάννης Καποδίστριας, πρέπει πρώτα να δοθεί παιδεία στους Έλληνες και έπειτα να ιδρυθεί η Ελλάς. Έτσι με την παιδεία, την ελληνοχριστιανική, την ελληνοορθόδοξη,
ο μέσος Έλληνας πολίτης θα καταλάβει ποιο είναι το χρέος του ως χριστιανός επάνω στη γη. Έτσι αυτοί οι δύο άνθρωποι, αυτά τα δύο απόλυτα δείγματα ηγέτου, κατέστησαν την πολιτική αρετή ως μέσο ποιμαντικής. Δεν έχω άλλα να πω, παρά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας, σε όλους τους διοργανωτές, σε όλη την Ενωμένη Ρωμιοσύνη, οι οποίοι κάνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα για να διασπείρουν αυτόν τον λόγο και αυτή την προσπάθεια. Να αποδείξουμε πράκτος ότι παραμένουμε ακόμα ζωντανοί. Και κάτι άλλο που δεν θα ήθελα να το ξεχάσω. Περάσαν τόσοι Άγιοι, τόσοι ήρωες, τόσοι φιλόσοφοι, τόσοι αγωνιστές, όπως όλοι εσείς έχουμε χρέος απέναντι στη θυσία όλων αυτών να παραμείνουμε κρατεοί και να διατηρήξουμε αυτό το απαράμιλο πνευματικό οικουμενικό όραμα της Ελληνοορθοδοξίας. Να μην το ξεχάσω, σαν σήμερα ένας άνθρωπος, ο οποίος θα μπορούσε να ήταν ένας από όλους μας, ο Κώστας Ηλιάκης έχασε τη ζωή του. Κάποιοι μπορεί να πούν ότι είναι άσχετο, όμως εγώ θεωρώ ότι είναι σχετικό, γιατί είναι ένα από τα πολλά παλικάρια που αυτή τη στιγμή στις ένοπλες δυνάμεις, στο πολεμικό ναυτικό, στην πολεμική αεροπορία, στους καταδρομείς που φυλάνε όλα τα νησιά του Αιγαίου, φυλάτων Θερμοπύλης. Και είναι τιμής ένεκεν και προς όλους εσάς που στην καθημερινή σας ζωή κρατάτε τον μαρμαρωμένο ζωντανό στην καρδιά σας και φυλάτε τις δικές σας Θερμοπύλες. Και άρα Θερμοπύλες όλου του γένους μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ τον φίλο και αδελφό Γιώργο και όλους εσάς. Θα παρακαλούσουμε να σηκωθείτε όλοι όρθιοι για να πούμε τον εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα καλένει των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο και ελευθερία. Και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο και ελευθερία. Και σαν πρώτα αντριωμένη. Ευχαριστούμε όλους. Να είστε καλά.